Τριανταφυλλίδης Δημοσθένης, είμαι ο πρόεδρος της εθελοντικής διασωστικής ομάδας Πελεμαΐδος και σας φωνάξαμε σήμερα εδώ για να ανακοινώσουμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και μέσω αυτών σε όλο τον κόσμο ότι στις 22 Οκτωβρίου ξεκινάει η τέταρτη σχολή εθελοντών διασωστών που κάνει η εθελοντική ομάδα της Πελεμαΐδας. Είναι μια σχολή για νέα μέλη, είναι για άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να ενταχθούν στους κόλπους της ομάδας και για να γίνει αυτό θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Έτσι λοιπόν κάναμε την τέταρτη σχολή, η οποία θα ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου και θα τελειώσει μετά από 5 μήνες στις 1 Απριλίου. Στη σχολή μέσα τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τετάρτη τα θεωρητικά και κάθε Κυριακή η πρακτική εκπαίδευση ανάλογα φυσικά με το θέμα της θεωρίας που έχουμε την Τετάρτη. Εδώ να πω ότι στη σχολή οι καινούργιοι εθελοντές θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα πρώτων βοηθειών, που είναι και ο κορμός της διάσωσης, σε θέματα ορεινής διάσωσης, στις τηλεπικοινωνίες, όπως επίσης και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, δηλαδή σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ. Υπεύθυνος υλικού κτηρίου υποδομών και του οχήματος. Στο τέλος της σχολής, η οποία είναι περίπου 4,5 με 5 μήνες, αφού έχουν πάνω 50 ώρες πρακτικού, 50% μάλλον πρακτικού και θεωρητικού συμμετοχή, θα δώσουν έπειση εξετάσεις. Όποιοι είναι ικανοί και περάσουν εξετάσεις, θα πάρουν τον τίτλο του εθελοντή διασώστη και το σήμα της ομάδας. Είμαι έφορος δημοσίων σχέσεων της ΕΔΟΠ. Θα ήθελα να πω ότι τα μαθήματα θα τα κάνουν εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι εθελοντές διασώστες και μέλη της ομάδος. Θα είναι και ιδιώτες από το χώρο της υγείας, από το χώρο της εκπαίδευσης και από το χώρο της πυροσβεστικής. Εντάξει, το ξέχασα. Άλλο τι να πω. Ωραία.